Γεια σας όμορφες και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Το ότι ξύπνασα σήμερα και αντίκρισα τον ήλιο τον ηλιάτορα έξω δεν περιγράφεται. Παιδιά, δεν γίνεται. Εμένα μου αρέσει αυτός ο ήλιος. Μου ανεβάζει την ψυχολογία. Λάμπει όλο το μπαλκόνι. Λάμπει όλο μου το σπίτι. Ρε αδερφέ, spring mend έχουμε. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολλά κέφια και ξέρεις γιατί. Γιατί όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα beauty haul. Και με αφορμή την είσοδό μου στο beauty festival το Σαββατοκύριακο που είχα πάει στην έκθεση, που αγόρασα κάποια πραγματάκια, έτσι σκέφτηκα κι εγώ να κάνουμε ένα haul. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε ένα haul. Τα πραγματάκια που θα δεις δεν είναι μόνο από την έκθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα από την έκθεση. Βασικά, κανένα καλλιτικό. Και επειδή δεν μ' αρέσει να σας τα λέω μόνο έτσι ξερά, ότι πήρα εκείνο, πήρα το άλλο, είπα κι εγώ έτσι λίγο να περάσει μία εβδομάδα από την έκθεση και από τα πράγματα που πήρα και εκτός έκθεσης και να σου πω ρε αδερφέ λίγο μία γνώμη, τι αποτέλεσμα είχαν πάνω στη μούρη μου, πάνω στο σώμα μου, πάνω στην πελάτησά μου, θα καταλάβεις το λόγο. Λοιπόν, φτιάξε καφέ, κάνε subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, κάνε ένα follow στο Instagram και μείνε. Που λέτε με αυτά εδώ πέρα τα τρία τα καλλιτικούλια, άντε σας έχω και τρία καλλιτικά. Αν εξαιρέσεις αυτό που το είχα πάρει από την έκθεση, αυτά τα δύο δεν τα πήρα από την έκθεση, τα πήρα από το Beautify. Θα ξεκινήσουμε που λέτε με το foundation από Golden Rose, το οποίο πρώτη φορά δοκίμασα make-up από Golden Rose. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το Edge Foundation High Definition Soft Focus Flawless Finish με δίκτυ προστασίας 15. Μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί είναι πολύ καλλιτικό. Αν και εγώ δεν βάζω πάρα πολύ ποσότητα, αφήνει ένα smoothy, flawless αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που λέει, ένα flawless finish, φινίρισμα τέλειο, είναι matte, εννοείται ότι θα ήταν matte, εγώ δεν τα μπορώ τα άλλα, τα γνωρίζετε, όσες με ξέρετε από παλιά. Αυτή τη στιγμή εγώ το φοράω, απλώνεται πάρα πολύ καλά, είτε με πινέλο είτε με beauty blender, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και αυτή η συγκεκριμένη η απόχρωση είναι το 105, το Cool Sun, έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία, η οποία είναι 30 ml και είναι φανταστικό, είναι medium coverage, lightweight, irritating, no parabens, κατάλαβες έτσι, κατάλαβες, φανταστικό. Θα συνεχίσω με το δεύτερο προϊόν, το οποίο είναι από Golden Rose και αυτό είναι η Panoramic Laces Online One Mascara Volume Length Lift και Definition. Όγκο, διάρκεια, τέντα βλεφαρίδα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ξαναδοκιμάσει πάλι άλλη μάσκαρα από Golden Rose. Αυτό μου το σύστησε μία κοπέλα. Μπορώ να πω ότι και η κοπέλα που ήταν εκεί πέρα με βοήθησε πάρα πολύ στο να διαλέξω αυτή τη συγκεκριμένη την μάσκαρα. Είναι μαύρη, το βουρτσάκι έρχεται έτσι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ισιό δεν έχει καμία καμπυλότητα. Με βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και στις πιο μικρές μου βλεφαρίδες. Δεν κολλάνε βλεφαρίδες. Αυτή τη στιγμή την φοράω και πετάω. Λοιπόν, είναι μια φανταστική μάσκαρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι πολύ οικονομική, εννοείται ότι γνωρίζετε όλη την Golden Rose και αν θέλετε μπορείτε να την πάρετε. Εγώ έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και ας προχωρήσουμε τώρα προς έκθεση μεριά, δεν πήρα κανένα καλλιτικό η αλήθεια είναι, το μόνο καλλιτικό που πήρα και δεύτερη φορά είναι αυτή εδώ πέρα η πούδρα από W7. Με έχει αφήσει απόλυτα ευχαριστημένη, γι' αυτό και την πήρα δεύτερη φορά, φιλενάδα. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι είναι για όλο το πρόσωπο, αλλά με βοηθάει να κάνω και baking. Η συσκευασία, όπως γνωρίζεις, έρχεται έτσι, είναι στα 20 γραμμάρια, είναι πάρα πολύ ωραία πούδρα. Η μυρωδιά της δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, δεν έχει δυσάρεστη οσμή, η αλήθεια είναι, και με βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνω baking και να την σετάρω σε όλο μου το πρόσωπο. Μετά από το make-up και το concealer μου. Σου πω την αλήθεια, δεν πήρα πάρα πολύ καλλιτικό στην έκθεση αυτή τη φορά και μπορώ να πω ότι κρατήθηκα. Κρατήθηκα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι έχω γεμίσει καλλιτικά τον τελευταίο καιρό. Και δεύτερον, τέλη του μήνα θέλω να κάνω μια παραγγελία από Makeup Revolution. Οπότε λέω τώρα, εντάξει, πάλι καλλιτικά, αφού θα κάνεις την παραγγελία, Μαρή. Λοιπόν, όμως εστίασα στο κομμάτι του νυχιού, στο κομμάτι του pedicure, στο κομμάτι του ημιμόνιμου.
Και έτσι κι εγώ πέρασα από Dust & Cream και πήρα αυτήν εδώ πέρα τη βαζάρα από Dust & Cream. Είναι κρέμα ποδιών με άρωμα μπανάνα και ευκάλυπτο. Είναι στα 1000ml, αλλά χαμός θα γίνει. Θα βγάλουμε όχι μόνο ολόκληρο καλοκαίρι, θα γίνει χαμός. Το άρωμα είναι ευωδιαστό, μυρίζει, βασικά έχει μια έτσι μια δροσιά και είναι όλα τα λεφτά για spring και summer. Ναι, κοπελιά, φανταστείτε και ξέρεις, το εντυπωσιακό σε όλο αυτό είναι ότι όλη αυτή η βατζάρα, πόσο, 8 ευρώ μόνο. Παιδιά, συμφέρει. Και γενικά εγώ έτσι έχω μια τάση στην Dust & Cream. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί συμφέρει και οικονομικά, έχουν μεγάλες συσκευασίες και σε συμφέρει. Και θες ρε παιδί μου να παίρνεις και travel size. Θα σου δείξω τι εννοώ, μισό λεπτό να το πιάσω. Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα η κρέμα είναι για χέρια. Είναι η δεύτερη φορά που την παίρνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το ευωδιαστό, το πεπονάκι, δηλαδή το ανοίγεις και νομίζεις ότι εκείνη την ώρα κόβεις το πεπόνι, φιλενάδα. Δεν υπάρχει, φοβερό. Ενυδατωμένη. Και όσες κρέμες αν έχω δοκιμάσει από Dust & Cream και γαλακτώματα παλιά και λοσιόν, μυρίζουν απίστευτα, βγάζουν ένα υπέροχο άρωμα. Διαρκεί το άρωμά τους. Αυτή την κρέμα την έβαζα εγώ και στα πεντικιούρ μου. Όμως, μία πηγή μου είπε ότι όταν θα κάνεις ένα πεντικιούρ, καλό θα είναι, ρε παιδί μου, να μην χρησιμοποιείς κρέμα χεριών. Γιατί η κρέμα χεριών είναι μόνο για τα χεράκια, να φέρνει ενυδάτωση και γενικά είναι λίγο σαν νερό. Όταν όμως κάνεις πεντικιούρ και εννοείται ότι έχεις να κάνεις με πόδι, όταν κάνεις και σπα, γιατί γνωρίζει, εγώ θα κάνω πεντικιούρ, κάνω και σπα, δεν αφήνω εγώ τις πελατησούλες μου έτσι δυσαρεστημένες και λαδάκια και κρέμες και αυτά, οπότε τι θέλουμε εμείς εκείνη την ώρα, θέλουμε μία ενυδατοσάρα και έτσι γι' αυτό και εγώ προτίμησα να πάρω μία πηχτή κρέμα για να μείνει απάνω στο ποδαράκι της πελάτησας και να υπάρχει μία ενυδάτωση και αυτό το άρωμα και αυτά, οπότε μία καλή πηγή στο όνομα κουκλίτσα, κουκλίτσα το βλέπεις, για σένα λέω, μωρό μου. Λοιπόν, και μου είπε ρε παιδί μου ότι καλό θα είναι όταν έχεις να κάνεις με πόδι να παίρνεις λίγο πιο πηχτές κρέμες αντί για κρέμα χεριών, συγκεκριμένη κρέμα ποδιών. Γι' αυτό εδώ πέρα η βαζάρα μας γράφει κρέμα ποδιών. Και υπάρχει και το βούτυρο, που και στο βούτυρο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πεντικιούρ. Όμως πήρα αυτή να τη χρησιμοποιήσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο ακόμα το βαζάκι δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Το μύρισα μόνο εκεί πέρα στην έκθεση και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και θα μας το πούνε και οι πελάτες βέβαια. Και σαν τελευταία προϊόντα θα μιλήσουμε για νύχια. Ιδιαίτερα εκτιμάω τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, είχα δηλαδή και από το ξεκίνημά μου, Semilac. Αγαπώ Semilac. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολλά χρώματα, έχει πάρα πολλά ωραία προϊόντα, τα οποία βασίζονται και στα ημιμόνιμα και σε πενσάκια και σε μπάφερ και σε λαδάκια και σε πινέλα και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να λανσάρει και ωραία κραγιονάκια. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, αυτό που χρειαζόμουν ουσιαστικά και ήθελα να πάρω είναι μια βάση, η οποία βάση είναι το καινούργιο λανσάρισμα της Semilac, η Extend Base. Αυτή είναι η βάση, είναι η Extend Base. Διάλεξα να πάρω την Clear, εννοείται ότι η Extend Base βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Διάλεξα λοιπόν να πάρω την Clear για να με βοηθάει στο ουσιαστικά να τη βάζω στα ημιμόνιμα, αλλά αυτή εδώ πέρα η βάση, κορίτσια μου, δεν είναι απλά μία βάση. Πρώτα απ' όλα σε βοηθάει να κάνεις μία μικρή επιμύκυνση και να σου πω την αλήθεια, έχω αφήσει αυτό εδώ πέρα το δάχτυλο. Ήθελα απλά να σου δείξω ότι αυτή εδώ πέρα την επιμύκυνση την έκανα με αυτήν εδώ πέρα. Δεν είναι για πολύ μεγάλη επιμύκυνση, αλλά μπορείς να κάνεις επιμύκυνση. Βέβαια, αυτή η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται και ως βάση πριν το ημιμόνιμο. Βέβαια, αυτή η βάση, επειδή είναι ενισχυμένη και είναι τούμπανο, μπορείς να κάνεις και φυσική ενίσχυση. Βλέπεις ότι τα νυχάκια της πελάτης είναι λίγο πιο μαλακά από ότι μια άλλη πελάτη που έχει πιο γερό νύχι, το βάζεις. Το έχω βάλει ήδη σε 3 πελάτησες, θα μου πούνε τα αποτελέσματα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το ευχαριστηθούν, αλλά θα το ευχαριστηθώ κι εγώ. Τα επόμενα προϊόντα που θέλω να σας δείξω είναι πάλι από Semilac. Είναι αυτά εδώ πέρα τα βερνίκια. Είναι το 175, το 179, το 266 και το 508. Θα σας τα δείξω στο δείγμα που έχω πάρει. Εντάξει, έχω πάρει και αυτές εδώ πέρα τις μαργαριτούλες που έτσι με βοηθάει να δείξω και λίγο το χρωματολόγιο μου. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση που είμαστε, αυτά είναι τα spring και προς summer. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα χρωματάκια από τη Semilac που σας είπα πριν. Είναι το 266 και αυτό εδώ πέρα είναι το 508. Δεν ξέρω αν τα βρίσκα σε κανένα κάτσο εδώ.
να δεις λίγο την αντίθεση. Λοιπόν, το άλλο που πήρα είναι το 175. Στις λαμπερότατο είναι το 179. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη από Semilac. Δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Διαρκούνε φανταστικά. Δεν το συζητάω. Και σαν τελευταίο προϊόν πήρα αυτό εδώ πέρα το πινελάκι από Semilac, το οποίο είναι το Nail Art Brush το 02. Με διευκολύνει πάρα πολύ στο να κάνω πάρα πολύ λεπτές τις γραμμές και να εστιάζω πάνω στο σχέδιο, γιατί για μένα η φιλοσοφία μου είναι ότι για να βγει ένα πάρα πολύ ωραίο καλό και σχέδιο, πάρα πολύ καλό και σχέδιο. Πιες μια γουλιά καφέ, μισό λεπτό. Συνέλθε. Πιστεύω λοιπόν ότι για να κάνεις πάρα πολύ λεπτές γραμμές και να εστιάζεις, ό,τι και να κάνεις εσύ, πρέπει το πινέλο σου να είναι πάρα πολύ καλό και να το κρατάς σε καλή κατάσταση. Και γενικά βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι ξεφεύγει έτσι μία τρίχα και αυτά, δεν γίνεται πάρα πολύ καλά το σχέδιό μας. Οπότε προτίμησα εγώ αυτή τη στιγμή να πάρω αυτό. Ναι, αν ανοίξει, άνοιξε. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Το έχω χρησιμοποιήσει, είναι φανταστικό και δεν έχω λόγια. Αυτό ήταν, κοριτσάρες μου, σήμερα το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αυτές ήταν οι αγορούλες μου το τελευταίο καιρό. Δεν ήταν πολλές, η αλήθεια είναι. Όμως θέλω να αγοράσω και κάποια άλλα πραγματάκια. Θέλω να κάνω και παραγγελία από Makeup Revolution. Εννοείται ότι θα ξαναέχουμε haul. Εννοείται ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι έκθεση στο MAC Παιανίας αυτή τη φορά. Μπορώ να πω ότι δεν ξέρω αν θα πάω, αλλά αυτό είναι που φοβάμαι, ότι κάθε φορά που πάω κάνω μία κατάθεση. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδες. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!